Σβάκ, με αφορμή αυτό που το τελευταίο διάστημα γίνεται, πολλά παράπονα. 28 Οκτωβρίου, γιατί δυσκολευόμαστε να περάσουμε ο πεζός απέναντι, γιατί το αυτοκίνητο να πάει έτσι, γιατί να πάει αλλιώς κτλ. Θέλω να πω για μια ακόμα φορά στους συμπολίτες μου ότι το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας για το κέντρο της πόλης είναι πραγματική επανάσταση. Αλλάζει τα δεδομένα. Διαμορφώνει ελεύθερους χώρους όμορφους. Επιβάλλει το να μειώσουμε την αλόγιστη χρήση του γιοταχή αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης. Να χρησιμοποιήσουμε το ποδήλατο, κάνουμε όμορφους ποδηλατόδρομους. Να χρησιμοποιήσουμε τα πόδια μας, το περπάτημα, είναι υγεία. Να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν δεν μας αρέσουν, θα υπάρξουν και τα μέσα του Δήμου που είπα με την ηλεκτροκίνηση. Όλα αυτά βοηθάνε στο να λειτουργήσουμε με καλύτερο τρόπο. Αλλά διανοείται κανένας ότι θα μπορεί στην πόλη αυτή να υπάρξει μια στασιμότητα? Δηλαδή να μην υπάρξουν έργα αναπλάσεων τέτοια που βλέπουμε στην Ιουστινιανού, στην Ρούσβελτ, στην Ηλιοδόρου, στην Λάμπρου Κατσόνη, μπαίνουμε στην Κυταρά, μπαίνουμε στην Νικοτσάρα, μπαίνουμε στην Κανάρη, έχουμε μπει στον Άγιο Κωνσταντίνο. Διανοείται κανένας να μην γίνουν τέτοια έργα ανάπλασης του κέντρου της πόλης? Δηλαδή, όχι. Νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να απαντήσει αρνητικά. Από εκεί και πέρα το μεγάλο ζήτημα είναι ποιο? Ότι ο νεοέλληνας θέλει την εξυπηρέτησή του και δύσκολα προσαρμόζεται σε μια αλλαγή που πρέπει να κάνει και ο ίδιος στις συνήθειές του. Όταν ξεκίνησε... Μιλάτε για την προσωρινή αλλαγή που θα φέρει αυτή την αναστάτωση που περιγράψατε, για την οριστική αλλαγή? Ακόμα και για τις κυκλοφοριακές... Ακούτε γκρίνιες, για παράδειγμα, για 2-3 μήνες που χρειάζονται οι ρυθμίσεις? Φυσικά ακούω γκρίνιες. Και ξέρετε, και έχω και εμπειρία. Όταν ξεκίνησε το πρώτο έργο στη Λάρισα, που ήταν η Υπήρου, οι κάτοικοι, οι καταστηματάρχες και βεβαίως και το πολιτικό σύστημα της πόλης, πατώντας εκεί απάνω, μου έκανε σφοδρή κριτική, άκουγα έως και βρισχές. Τα ευχαριστώ πήγαν κύλφαν όταν τελείωσε το έργο. Και όταν εγώ επισκέφτηκα... Η αλήθεια είναι ότι όταν έγιναν οι πρώτες αλλαγές απέναντι από το Δημαρχείο, στην κεντρική πλατεία... Έτσι ακριβώς. Δεν θα πω για κατάρες, αλλά το ανάθεμα ήταν καθημερινό. Τι έχουν πει οι καταστηματάρχοι της Μεγάλου Αλεξάνδρου για την ανάπλασή της? Τι μπούλινγκ έχω υποστεί σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, δεν κάναμε πίσω. Και σήμερα τη χαιρόμαστε και εμείς και εκείνοι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έρχεται και με όλα αυτά τα έργα. Δείτε όμως, θέλω να πω κάτι στους συμπολίτες μου και να το ξεκαθαρίσουμε. Φωνάζουμε για τα πάρκινγκ. Πάρκινγκ υπάρχουν στην πόλη και θα υπάρξουν κι άλλα. Είμαστε μπροστά σε διαδικασία, τις έχω ξαναπεί σε εκπομπή σας. Ελεγχόμενη στάθμευση, περιφερειακά πάρκινγκ, ηλεκτροκίνηση, ας μην τα επαναλαμβάνω. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι στους συμπολίτες μου για να πούμε αλήθειες, γιατί εγώ δεν μπορώ ακριβώς λόγια. Η πόλη και κάθε αστικό κέντρο της μορφής που έχει η Λάρισα μπορεί να δεχθεί το σύνολο των αυτοκινήτων που με στοιχεία κάθε δεκαετία υπερδιπλασιάζονται? Όχι. Τα αυτοκίνητα κινδυνεύουν να μας πνίξουν, στην κυριολεξία. Η απάντηση λοιπόν στον πολίτη που είχε ένα αυτοκίνητο και που σήμερα η οικογένειά του έχει 2 και 3, έτσι, δεν είναι να σου βρει θέση ο Δήμος για όλα τα πάρκη. Είναι να συνδράμεις και εσύ στην υπόθεση αυτή μαζί με τη δουλειά του Δήμου και κυρίως να μην χρησιμοποιείς τα αυτοκίνητά σου με τον εύκολο τρόπο που σήμερα τα χρησιμοποιείς. Αφορά και εμένα αυτό. Όλους μας αφορά. Και είναι μια ανάγκη προσαρμογής, είναι μια αλλαγή κουλτούρας που είμαι βέβαιος και θέλω να το πιστέψουν οι συμπολίτες μου, θα αλλάξει τα δεδομένα στην πόλη. Θα την πάει σε πολύ ψηλότερο επίπεδο διαβίωσης, ποιότητας περιβάλλοντος, λιγότερων ρήπων, λιγότερων καρκίνων, το λέω σε γιατρός. Όλα αυτά είναι μπροστά μας. Είναι μια μάχη συλλογική. Δεν μπορεί να δίνεται μόνο από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής. Όση πίεση λοιπόν και αν δέχομαι, όσο και αν υπάρχουν κακόπιστοι που χρησιμοποιούν πολύ εύκολα έναν κριτικό λόγο, για στον οποίο εγώ είμαι γενικά ανοιχτός ως άνθρωπος, να ακούσω παρατηρήσεις και να διορθώσω. Ένα πράγμα δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Να κάνω πίσω από την υπόθεση αυτή της ανάπλασης του κέντρου της πόλης. Η πόλη θα αλλάξει, θα γίνει βιώσιμη η ίδια, το περιβάλλον της και η κοινωνία της. Και όλοι μαζί της. Και εγώ και ο συμπολίτης και ο άνθρωπος διπλανής πόρτας. Αυτό είναι καθοριστικό ζήτημα για μας. Έτσι θα προχωρήσουμε.
Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε διαφορετικές απόψεις. Επειδή είναι από τις λίγες φορές που γίνεστε τόσο αυστηρός, παρά το γεγονός λέτε ότι τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων τα έχουν δει. Άντε λέτε τον πρώτο καιρό, έφαγα όλο αυτό το μπούλινγκ, αλλά όταν είδαν πήγαμε στην απέναντι όχθη να είναι απόλυτα ευχαριστημένοι όλοι. Παρότι λοιπόν παρουσιάζονται και κάποιες προσομοιώσεις, υπάρχει πια η τεχνολογία να δείξεις πώς θα γίνει κάτι στην τελική του μορφή. Εξακολουθούν κάποιοι να αντιτίθενται. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η συντηρητική πλειοψηφία των Λαρισαίων και ιδιαίτερα των Λαρισαίων που κατοικούν στον εσωτερικό δακτύλιο, δηλαδή στο ευρύτερο κέντρο της πόλης, επικροτούν, αποδέχονται και λένε με άλλα λόγια «δώσ' και εμένα δήμαρχη», για να μην πω την άλλη έκφραση. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τη διασταύρωση Ιουστινιανού και 28 Οκτωβρίου. Γιατί η διάβαση έγινε με αυτόν τον τρόπο και γιατί τον άλλο. Βγήκαν τα παρτέρια μέχρι το μάλιστα, δρόμο. Μάλιστα. Μα είναι προσέγγιση επιστημονική. Το ότι πρέπει να βελτιώσει ο Δήμος τα φανάρια της 28ης προς την Ιερών Πολυτεχνείου, βεβαίως και πρέπει να το κάνει. Είναι εντοπισμένο. Πάντως όση ώρα λέτε για αυτές τις μεταβολές, τα περισσότερα τηλεφωνήματα είναι για μπράβο. Ένα μου λένε ήταν σχετικό με γκρίνιες. Μισό λεπτό γιατί μου το λένε στο ακουστικό τώρα. Γιατί λέει ενώ ανοίγετε τους δρόμους δεν γίνεται ταυτόχρονα και υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ. Μετά θα γίνει μια άλλη εργολαβία. Δεν μπόρεσαν να συμπέσουν αυτές. Γιατί δεν ανταποκρίνεται η ΔΕΗ. Δεν ανταποκρίνεται η ΔΕΗ. Εμείς όπου μπαίνουμε και βάζουμε δίκτυο δικό μας, όπως έγινε για παράδειγμα στην Ηπείρου και όπως θα γίνει στην Ιαμού, το δίκτυο της ΔΕΗ πάβει να υπάρχει. Παρ' όλα αυτά στέκεται εκεί. Εμείς έχουμε δίκτυο υπογειοποιημένο. Μας το έχουν ξαναπεί όμως για τα πολύ αργά αντανακλαστικά της ΔΕΗ. Αλλά η ΔΕΗ δεν μαζεύει τις κολόνες και μάλιστα, δεν μαζεύει και τα δίκτυά της στεναγερία.